την ιδιωτικοποίηση του 66% του ΑΔΜΙΕ, μιας θυγατρικής 100% εταιρείας της ΔΕΗ, ως το πρώτο βήμα του σχεδίου αποκρατικοποίησής της μέσω της πώλησης του 30% των μονάδων παραγωγής στη μικρή ΔΕΗ. Η κυβέρνηση αρέσκεται να μιλάει για πρόοδο και συντήρηση, κατατάσσοντας όσους διαφωνούν μαζί της στη δεύτερη κατηγορία και κυρίως στην αξιωματική αντιπολίτευση. Φαίνεται ωστόσο πως οι αποφάσεις της θα γυρίσουν τη χώρα πίσω για πάνω από 60 χρόνια, πριν το 1950 και την ίδρυση της ΔΕΗ, τότε που μόνο πολυεθνικές εταιρείες ηλεκτροδοτούν την Ελλάδα και μάλιστα μόνο τις μεγάλες πόλεις. Υπήρχαν στην Ελλάδα πριν το 1950 περίπου 4.000 εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούσαν ως πρώτη ύλη πετρέλαιο και γιάνθρακα που εισάγονταν από το εξωτερικό. Η παραγωγή αυτή, σε συνδυασμό με τα εισαγόμενα καύσιμα, εξοικουθούσε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στα ύψη και ήταν εύλογο. Το ηλεκτρικό ρεύμα ήταν αγαθό πολυτελείας, αν και σε αρκετές περιπτώσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις, παρέχονταν με ωράριο και με ξαφνικές διακοπές. Το 1950 ιδρύεται η ΔΕΗ για να λειτουργήσει χάρη του δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή να χαράξει και να εφαρμόσει μια εθνική ενεργειακή πολιτική, να εκμεταλλευτεί εντατικά τους εγχώριους πόρους και να κάνει το ηλεκτρικό ρεύμα κτήμα και δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη στη φθηνότερη δυνατή τιμή. Το 1956 αποφασίστηκε εξαγορά όλων των ιδιωτικών και δημοτικών επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να υπάρξει ένας ενιαίος φορέας διαχείρισης. Εξαγόρασε σιγά σιγά όλες αυτές τις επιχειρήσεις και ενέταξε το προσωπικό της στις τάξεις της. Πέτυχε την ενεργειακή αυτονομία και το ηλεκτρικό ρεύμα έφτασε σε κάθε άκρη της ελληνικής γης. Και πράγματι μιλάμε για μια πολύ σημαντική προσπάθεια, για μια αποτελεσματική προσπάθεια, πριν επελάβουν οι εργολάβοι, παίρνοντας έργα φιλέτα και εκτελώντας αυτά τα έργα με εξασφαλισμένο σίγουρα κέρδος αλλά αμφίβολη ποιότητα, και πριν τη μετοχοποίηση της ΔΕΗ και τις τεράστιες ευθύνες του συνδικάτου τότε, μιλάμε για παθογένειες κυριολεκτικά του συνδικαλισμού, που συμφώνησε στη μετοχοποίηση της ΔΕΗ και στο διαχωρισμό της περιουσίας από τα πάγια της επιχείρησης και που εγκατέλειψε ένα μεγάλο όπλο που είχαν στα χέρια για τους εργαζόμενοι, έναντι ψεύτικων υποσχέσεων περί χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αν λοιπόν η μετέπειτα πορεία της ΔΕΗ θεωρείται πρόοδος, και κυρίως αν θεωρείται πρόοδος το γεγονός ότι σήμερα είναι χωρίς ρεύμα 300.000 οικογένειες και ότι 1.600.000 συμπατριώτες μας δυσκολεύονται έως αδυνατούν να πληρώσουν, αν η αύξηση κατά 50% του ηλεκτρικού ρεύματος συνεπία της απελευθέρωσης αγοράς είναι πρόοδος, τότε οι λέξεις χάνουν πραγματικά το νόημά τους. Ιδιωτικοποιείται λοιπόν τον ΑΔΜΙΕ, τη ραχοκουκαλιά της ηλεκτρικής βιομηχανίας της χώρας, που αποτελεί στρατηγική εθνική υποδομή, θεμέλιο για την εθνική άμυνα και την ασφάλεια της πατρίδας μας, στρατηγική εθνική υποδομή για την οικονομική και παραγωγική της ανάπτυξη, αφού εξασφαλίζει τον απρόσκοπο εφοδιασμό κάθε παραγωγικής δραστηριότητας με ηλεκτρικό ρεύμα και επιδρά στην τελική τιμή κάθε προϊόντος και υπηρεσίας, στρατηγική εθνική υποδομή, χτισμένη 60 χρόνια από τον ελληνικό λαό για να διασφαλίζει την ηλεκτροδότησή του, όρος για την κοινωνική του ευημερία και τη συμμετοχή του στα αγαθά του σύγχρονου πολιτισμού. Ιδιωτικοποιείται τον ΑΔΜΙΕ, που είναι κερδοφόρα επιχείρηση. Το 2012 είχε 325 εκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών, κέρδη προφόρων 114,1 εκατομμύρια ευρώ και απέδωση στη χυμαζόμενη ελληνική κοινωνία 103,7 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, το 2012 επένδυσε στο σύστημα μεταφοράς και την πραγματική οικονομία 253 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την υλοποίηση μεγάλων έργων όπως η διασύνδεση των Κυκλάδων και της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα. Ένα από τα επιχειρήματά σας είναι ότι η είσοδος στρατηγικού επενδυτή που θα αναλάβει και την εισρωή κεφαλαίων για την κάλυψη των αναγκαίων επενδύσεων ύψους πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας, που διαφορετικά θα έπρεπε να επιμεριστούν και πάλι στους φορολογούμενους πολίτες, τώρα θα μπουν από αυτόν τον επενδυτή. Κάτι που είναι αναλυθές και ψευδές. Τα έξοδα που καταβάλει ο ΑΔΜΙΕ για την υλοποίηση των επενδύσεών του ανακτώνται αποκλειστικά μέσω του μηχανισμού χρέωσης χρήσης του συστήματος. Και κατά συνέπεια, το κόστος των αναγκαίων επενδύσεων που θα υλοποιήσει ο ΑΔΜΙΕ θα επιμεριστεί ούτως ή άλλως στους καταναλωτές, ανεξάρτητα από το αν θα διατηρηθεί το παρόν ιδιοκτησιακό καθεστώς ή εισέλθει στρατηγικός επενδυτής. Αυτό βέβαια είναι αυτονόητο, καθώς δεν υπάρχει άλλη πηγή για την κάλυψη των επενδυτικών δαπανών οποιοδήποτε στρατηγικού μέσα σε εισαγωγικά επενδυτή.
Ο ΑΔΜΙΕ είναι μια πλήρως ανεξάρτητη και αυτοχρηματοδοτούμενη εταιρεία. Δεν έχει κανενός είδους οικονομική εξάρτηση ούτε από τη ΔΕΗ ΑΕ, ούτε από το ελληνικό δημόσιο και η λειτουργία του δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι δαπάνες του ΑΔΜΙΕ καλύπτονται αποκλειστικά από τους καταναλωτές χωρίς την παραμικρή συμμετοχή του δημοσίου. Πέρα όμως από όλα αυτά, η ίδια η πώληση του ΑΔΜΙΕ διαφαίνεται σκανδαλώδης. Θα γίνει με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ, στο άρθρο 2α αναφέρεται, ενώ στο άρθρο 4 ορίζεται εμέσως ότι το τίμημα θα καθοριστεί από τον αγοραστή. Και σύμφωνα με όσα διαραίουν, το ποσό θα κυμανθεί στα 300 με 400 εκατομμύρια ευρώ, όσες περίπου και οι επενδύσεις του ΑΔΜΙΕ, όσες πραγματοποιεί οι επενδύσεις του ΑΔΜΙΕ μόνο μέσα σε ένα χρόνο. Τα περί ελέγχου του νέου ιδιοκτήτη από δίθεν καταστατικές μειοψηφίες του Δημοσίου και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είναι πραγματικά για γέλια. Θέλω να αναφέρω κάποια ερωτήματα που βάζει ο ίδιος ο Σύλλογος των Μηχανικών της ΔΕΗ. Και ένα ερώτημα που έτσι κι αλλιώς μπαίνει από όλους μας. Τι έχει πραγματικά να κερδίσει η ελληνική κοινωνία και ο πολίτης από την ιδιωτικοποίηση της μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας? Τίποτα απολύτως. Η πώληση της ΔΕΗ σε ιδιώτες θα φέρει αλματώδης αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Παραδείγματα του πρόσφατου παρελθόντος στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια δυστυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη. Γιατί? Δεύτερο, η χώρα θα χάσει ένα βασικό εργαλείο άσκησης πολιτικής σε σχέση με την ανάπτυξη της ίδιας της ύπαρξής της. Πόσο μάλλον σε περιόδους κρίσης, όπως τη σημερινή, που η αναπτυξιακή πορεία είναι και το ζητούμενο. Τρίτον, παραδίδεται η ενεργειακή επάρκεια της χώρας στις ορέξεις των ξένων επιχειρηματικών συμφερόντων, παραδίδοντας ουσιαστικά όχι την επιχείρηση, αλλά την ίδια την ασφάλεια της χώρας στους κερδοσκόπους. Τέταρτο σημείο. Παραδίδουν σε ντόπια και ξένα ιδιωτικά συμφέροντα εθνικό ορυκτό πλούτο της χώρας. Παραδίδουν τα νερά των υδροηλεκτρικών που όλοι μας γνωρίζουμε πως είναι φυσικό μονοπόλιο και ανήκουν στην κοινωνία. Την ανοχή σας πραγματικά για μισό λεπτό. Άλλο σημείο. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι η ιδιωτικοποίηση ενέργειας φέρνει ανάπτυξη. Μάλιστα το αντίθετο. Και εδώ πέρα θα ήθελα να επικαλεστώ το εξής. Κάθε φορά που μας φέρνετε οποιαδήποτε διάταξη, θα ήταν καλό να συνοδεύεται από κάποια μελέτη. Μιλάτε εσείς για οριστείες όταν δεν μας φέρνετε τίποτα συγκεκριμένο. Θα ήθελα να σταθώ μόνο σε ένα τελευταίο σημείο. Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό. Όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, είναι δημόσια καθολική υπηρεσία, που γι' αυτή ο λαός μας έδωσε πάρα πολλά. Δεν μπορούμε να απολέσουμε αυτή τη δυνατότητα. Και κυρίως, πάνω απ' όλα, η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας είναι απώλεια εθνικής κυριαρχίας. Μη μας ζητάτε να συνυπογράψουμε σε κάτι τέτοιο, δεν θα το κάνουμε ποτέ.